Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Για ακόμη ένα 24ωρο θα συνεχιστούν επί αθηναϊκού εδάφους οι συζητήσεις του κλιμακίου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου με την κυβέρνηση, εκπροσώπους του χρηματοπιστωτικού συστήματος και παραγωγικούς φορείς για την κατάρτιση της έκθεσης του άρθρου 4 του Ταμείου για την χώρα μας. Τα κλιμάκια του Ταμείου θα καταγράψουν τα μεγέθη της οικονομίας αλλά και τις κυβερνητικές προθέσεις για την εποχή μετά το πρόγραμμα. Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 25 Ιουνίου στο Μέγαρο Μελά η έκτη εκδήλωση της πρωτοβουλίας Όλη η Ελλάδα σε ένα τραπέζι με ιστορίες παραγωγών από την Περιφέρεια Αττικής, μια συνδιοργάνωση της Εθνικής Τράπεζας και του Εργαστηρίου Ιδεών και την έξυπνη και δημιουργική οικονομία Ideas Lab. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η ανάδειξη και η προώθηση θετικών παραδειγμάτων από το χώρο των επιχειρήσεων της αγροδιατροφής και ευρύτερα της αγροεπιχειρηματικότητας, καθώς και η ενθάρρυνση ενός επικοδομητικού διαλόγου μεταξύ παραγωγών, συνεταιρισμών, επιχειρήσεων και πανεπιστημίων. Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Βαγγέλης Αποστόλου, καθώς και εκπρόσωποι από τον επιχειρηματικό και πανεπιστημιακό χώρο. Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως η κοινή υπουργική απόφαση για το μεγάλο πρόγραμμα του ΑΕΔ για 15.000 θέσεις επιδοτούμενης απασχόλησης που αφορούν νέους ανέργους 18-29 ετών με έμφαση στους πτυχίουχους ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα. Μέσα στην επόμενη εβδομάδα αναμένεται να δημοσιευτεί και η δημόσια πρόσκληση του ΑΕΔ για 10.000 ανέργους, εκ των οποίων 6.000 πτυχιούχοι και 4.000 μη πτυχιούχοι. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα και που δραστηριοποιούνται στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας. Τοτικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με τον γενικό δικτυμόνα και με τις 768,79 μονάδες, καταγράφοντας απόλυση 0,01%. Μεικτές τάσεις επικρατούν στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.